Πάμε λοιπόν σήμερα μετά από μία εβδομάδα από την ολική, από την απαγόρευση κυκλοφορίας και την κυκλοφορία με τα χαρτάκια και τους κωδικούς, να δούμε πόσοι Κορίνθοι βρίσκονται σήμερα στο δρόμο και πώς λειτουργούν τα μέτρα ασφαλείας. Όπως κάθε φορά ξεκινάμε από την παραλία Καλάμια, βλέπουμε, παρότι είναι πολύ καλός ο καιρός, πολύ λίγοι είναι αυτοί που κάνουν σήμερα τις βόλτες τους, ελάχιστα λέγαμε. Συνεχίζουμε, θα βγούμε σταδιακά στην οδό Πατρών, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Κορίνθου. Εκεί βλέπουμε βασικά την κίνηση, πόσο κίνηση έχει και αν υπάρχει κινητικότητα γενικότερα και από πολίτες που περπατούν αλλά και από αυτοκίνητα. Από ό,τι φαίνεται οι Κορίνθοι έχουν συμμορφωθεί με τα νέα μέτρα. Κοιτάξτε, μέχρι το τέλος της Πατρών μόλις ένα αυτοκίνητο βλέπουμε και έναν άρχεται. Κυκλοφορούν και ελάχιστοι άνθρωποι και από ό,τι βλέπουμε είναι και ιδιοκτήτης σπιτιού, μάλλον στον κάδο των απορριμμάτων θα πήγε. Άλλες μέρες η ώρα είναι 9:30 που κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, άλλες μέρες τέτοια ώρα θα γινόταν πραγματικά πανικός. Σήμερα μόνο μία κυρία βλέπουμε πάλι εδώ με τη μάσκα της, θα πηγαίνει προς το φούρνο που είναι κοντά. Διανύσαμε σχεδόν όλοι μάλλον την Πατρών. Συνεχίζουμε την Αποστόλου Παύλου. Δύο μπαγαζάτορες. Ένας άνθρωπος με το σκυλάκι του. Θα κάνουμε μία απαραίτητη διακοπή. Εδώ γίνονται οι έλεγχοι στο φανάρι. Για να μην ενοχλείται και η κυκλοφορία, θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. Μας κάνουν νόημα να σταματήσουμε. Μας κάνανε τον απαραίτητο έλεγχο. Πολύ ευγενικοί και νέοι αστυνομικοί στην Κόρινθο. Αυτό αξίζει να το αναφέρουμε. Έχουμε πολλούς νέους αστυνομικούς στην Κόρινθο. Πολλούς νέους αστυνομικούς. Βλέπετε. Εδώ είναι άλλο μπλόκο. Όχι, δεν είναι μπλόκο, είναι άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους με τις μάσκες τους. Α, όχι, αστυνομία. Αστυνομία που κάνει ελέγχους. Συνεχίζουμε λοιπόν. Βλέπετε την Εθνική Αντιστάσεως. 9:30 ώρα το πρωί, άδεια δεν την είχαμε δει ποτέ, πρώτη φορά τη βλέπουμε αυτές τις μέρες. Πάμε, άδειμά του. Θα περάσουμε και από την Κολιάτση μπροστά από το Δημαρχείο να δούμε μήπως έχουμε κόσμο. Έξω από το ταχυδρομείο δεν είδαμε κανέναν. Το θέμα είναι κάτι που βλέπουμε συχνά, ότι ο κόσμος έχει άγνοια στο πώς χρησιμοποιείται η μάσκα. Η μάσκα χρησιμοποιείται, την βάζεις μία φορά, δεν την ξανακουμπάς με τα γάντια σου μέχρι να τη βγάλεις και πρέπει μετά από 2 ρίτσες το πολύ να την αλλάξεις 3. Δεν τη βάζεις και τη βγάζεις τη μάσκα. Ο κόσμος δυστυχώς έχει άγνοια σε αυτό και όχι απλώς είναι άχρηστη με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούν τη μάσκα, αλλά είναι επικίνδυνη. Καλύτερα να μην φοράνε μάσκα οι άνθρωποι που τη βάζουν και τη βγάζουν. Δεν την πειράζουμε τη μάσκα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εδώ τη βολτίτσα μας στο κέντρο της Κορίνθου. Ένας έλεγχος σήμερα. Εντάξει, καλά είναι. Στο άλλο φανάρι βλέπουμε πάλι
έχει επιλέξει. Εντάξει, είναι οι τέσσερις κομβικοί δρόμοι που μπορεί να κάνει τον έλεγχό της η αστυνομία χωρίς να ενοχλεί την κυκλοφορία, τα φανάρια και η εθνικής αντιστάσεως, και έτσι έχει επιλεγεί. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.